Μεσημέρι. Να δούμε λίγο τις τιμές στην κάρτα με τα καύσιμα. Υπάρχει μια πτωτική πορεία ή σταθεροποίηση. Πώς το βλέπετε? Εδώ η αμόλυβδη βρίσκουμε, η μέση τιμή είναι στο 1,367 από 1,299 μέχρι 1,466. Να δούμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες πριν μας σχολιάσει. 98 η μέση τιμή είναι στο 1,445 από το 1,34 μέχρι το 1,69. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Πετρέλαιο κίνησης 1,571, φθηνότερη 1,499, 1,68 η πιο ακριβή. Και το επόμενο και το πετρέλαιο θέρμασης βρίσκουμε 1,09 το πιο φθηνό, 1,339 το πιο ακριβό, 1,153 ο μέσος όρος. Είναι αυτό που μας λέγατε την προηγούμενη φορά, κύριε Δρουσότη. Την προηγούμενη φορά έλεγα ότι οι τιμές θα σταθεροποιηθούν, αλλά αναμένω ότι το επόμενο φορτίο της επόμενης εβδομάδας ή της μεθεπόμενης, είπα, η επόμενη τελειώνει τώρα, θα είναι πιο ακριβό. Εκείνη η εκτίμησή μου είναι ότι αυτές οι τιμές οι οποίες ήταν περίπου σταθερές τις τελευταίες 10 μέρες, να τις ξεχάσουμε. Αναμένω ότι τα επόμενα ένα-δυο φορτία τουλάχιστον θα είναι πιο ακριβά. Ένα-δύο φορτία, δηλαδή πότε, την επόμενη εβδομάδα, πότε θα τα δούμε? Ανέμενα ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έρχεται φορτίο, αλλά φαίνεται δεν ήρθε, αλλά είναι σίγουρο ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει φορτίο ή όποτε θα υπάρχει φορτίο, εγώ πιστεύω αρχές της επόμενης εβδομάδας θα είναι πιο ακριβό. Λόγω των τιμών διεθνών, σωστά? Ναι, έχουν ανεβεί οι τιμές διεθνώς κατά μέσον όρο 5-6 δολάρια το βαρέλι, και αυτό θα φανεί και στις τιμές μας. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κανείς δεν ξέρει αυτή η μεγάλη μείωση των τιμών. Και λέω είναι μεγάλη μείωση χωρίς να λέω ότι δεν μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει μειωθεί η βενζίνη 95-46 σεν και 42 το πετρέλαιο κίνησης. Μιλώ το τελευταίους 6 μήνες και είναι το λίτρο αυτό, το 46 με το 42 μειωμένες τιμές. Και με την ευκαιρία, Νικήτα, εάν μου επιτρέπεις, θα πω αυτό που λέω πάντοτε, ότι όταν αυξάνονταν οι τιμές, επικαλούνταν την αύξηση των καυσίμων μεταξύ άλλων παραγόντων. Και τώρα έχει 6 μήνες, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη μείωση στις τιμές των καυσίμων, υπάρχει μια τεράστια μείωση στις τιμές των ναύλων. Εάν θυμάστε, έλεγαν ότι τα ναύλα, ένα κοντέρ από 3-4 χιλιάδες επί 13-14 χιλιάδες επανήλθαν. Τιμές πρώτων υλών επανήλθαν, έχουν μειωθεί αισθητά και δεν βλέπουμε τις ανάλογες μειώσεις για τις οποίες επικαλέστηκαν για να αυξήσουν τις τιμές τους. Είναι αυτό το παράπονο μας ως καταναλωτές με την ευκαιρία. Δεν ήταν το θέμα μας, αλλά ήταν τα καύσιμα είναι αισθητά μειωμένα. Τα ναύλα που επικαλούνταν είναι αισθητά μειωμένα. Το ρεύμα είναι κατά 7% μειωμένο. Δεν έπρεπε να δούμε και στις τιμές τουλάχιστον κάποιων προϊόντων μειώσεις? Θα έπρεπε να δούμε και το δικό σας παρατηρητήριο και το επόμενο του Υπουργείου τι λέει. Πείτε μου λίγο αυτή η προσπάθεια για μαζική αγορά κλιματιστικών, πώς πάει? Πάει πέραν του κανονικού και ίσως μας δημιουργήσει και κάποια προβλήματα, με την έννοια ότι θα είναι λίγα. Μέχρι εψές είχαν κάνει εγγραφή για εκδήλωση ενδιαφέροντος 2.500 άτομα. 2.500, μεγάλος αριθμός. Πολύ μεγάλος. Εμείς υπολογίσαμε ότι 200 με 250 κλιματιστικά θα διαθέσουμε. Τώρα, από αυτές τις 2.500, η εμπειρία των άλλων χωρών σε αυτήν την προσπάθεια η οποία προηγήθηκαν των ενεργειών μας είναι περίπου γύρω στο 20% των όσων κάνουν εγγραφή, φτάνουν στο τελευταίο σημείο ώστε να εξακολουθήσουν να ενδιαφέρονται για την αγορά των κλιματιστικών τους συνδέσμου καταναλωτών. Και σε αυτήν την περίπτωση του 20% πάλι ίσως θα δημιουργηθούν προβλήματα. Βέβαια, στη σύμβαση που κάναμε με τους προμηθευτές,
λέμε ότι οι προμηθευτές, εάν θέλουν, μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτές τις τιμές και δεν είναι μόνο για τα 200-250 που έχουν συμβληθεί κατά ελάχιστον αριθμό. Και περιμένουμε κάτι το οποίο όσοι έκαναν εγγραφή και ζητήσαν πληροφορίες, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιδότηση της αγοράς των κλιματιστικών. Η διαφορά της τιμής προέρχεται από τη συλλογική αγορά. Από τη μαζική αγορά. Είναι λογικό όταν έχεις να αγοράσεις χίλια κλιματιστικά να τα πάρεις σε πιο καλή τιμή. Αν έχεις να αγοράσεις ένα θα το πάρεις πιο ακριβό. Μάλιστα, είναι ο νόμος της αγοράς, σωστά. Ναι, και θα τονίσω ότι τα κλιματιστικά τα οποία προτείνουμε προήλθαν από πολλές δεκάδες μετρήσεις πολλών και διαφόρων κλιματιστικών και έχουν επιλογή, όπως για όλες τις χώρες βέβαια, αλλά και για την Κύπρο, όσα κλιματιστικά πήραν βαθμολογία από το 60% και πάνω. Κίνα τα κλιματιστικά που επήραν κατώτερη βαθμολογία στις μετρήσεις μας δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της επιλογής των Κυπρίων καταναλωτών. Κατανοητό, ευχαριστώ. Θα το ξαναπούμε και θα δούμε στην πορεία. Θα πω και κάτι το οποίο θα εκπλήξει. Ναι. Στο κατοπιστάδιο θα δώσουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε όσους ενδιαφερθούν. Διότι κάποιον μπορεί να ενδιαφέρεται, εμένα με ενδιαφέρει να είναι αθόρυβο, έστω και αν είναι λίγο πιο ακριβό. Κάποιον μπορεί να ενδιαφέρεται στην ενέργεια, κάποιος στην απόδοση. Θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά. Όλα τα δεδομένα θα μπορούν να τα δουν αυτοί που ενδιαφέρονται. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.